Σκαλοσιές υποστηρίζουν τα υπόστηγα του κτηρίου του Επαλκής Άμμου. Ρογμές και φθορές παρατηρούνται σε τέτοιο βαθμό που είναι εμφανή ακόμη και τα σίδερα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο Γενικό Λύκειο που ανήκει στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Είναι πολύ επικίνδυνο και εσωτερικά και εξωτερικά, διότι αν κάποιος παρκάρει έξω είναι πολύ επικίνδυνο να πέσει. Επίσης, θέλουμε να φτιαχτούν όλα αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται και ξέρουμε ότι θέλουν χρόνο. Κατά τύχη δεν έχουν συμβεί ατυχήματα, καθώς μεγάλα κομμάτια σοβάδων έχουν αρχίσει να υποχωρούν από διάφορα σημεία του κτηρίου, κυρίως στην εξωτερική πλευρά. Οι μαθητές του ΓΕΛ και του Επαλκής Άμμου, σε μια προσπάθεια να πιέσουν για τα αυτονόητα, προχώρησαν σε κατάληψη του κτηρίου. Και εσείς στο γραφείο πάνω μπαίνουν νερά μέχρι τη μέση, σκεφτείτε. Τώρα συστέσσεσαι σε μερικές ναι, σε μερικές όχι. Δηλαδή πέρυσι είχε γίνει σε μια τάξη έσαζε από το ταβάνι, σκεφτείτε. Ζητάμε σίγουρα κάποιες αποκαταστάσεις με στο θέμα της εισρωής νερού από το ταβάνι. Μιλάμε τώρα για τη θέρμανση και τους καθηγητές, εννοείται. Ο περσινός χειμώνας πέρασε με τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Κισάμου να παρακολουθούν τα μαθήματα και τα εργαστήρια σε παγωμένες αίθουσες. Λες και εδώ τα μισά εργαστήρια εδώ στο κτίριό μας δεν θερμαίνονται. Σε συνάντηση των συμβουλίων των δύο σχολείων με τη Δημοτική Αρχή της Κισάμου, δόθηκαν διαβεβαιώσεις για τη μόνωση του κτιρίου και για σταδιακή αποκατάσταση των στατικών προβλημάτων. Αγκάθι για την ομαλή λειτουργία του ΕΠΑΛ παραμένει η έλλειψη καθηγητών. Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις από καθηγητές. Σκεφτώ ότι γύρω στις 165 ώρες τη βδομάδα χάνονται μαθήματος. Αύριο τα μαθήματα τόσο στο Γενικό Λύκειο Κισάμου όσο και στο ΕΠΑΛ θα γίνουν κανονικά. Οι μαθητές θα επανακαθορίσουν τη στάση τους μετά τη συνάντηση που θα έχουν με τον Υφυπουργό Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη.